επειδή το έθεσε και ο Σπύρος. Δηλαδή, ναι. Ο Σπύρος έθεσε το κλασικό ερώτημα, πώς ξεκινάει το προϊόν, πού καταλήγει. Και έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, ας πούμε, για παράδειγμα για γάλα, για ψωμί, το τόστο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται τέλος πάντων και πότε μας κοροϊδεύουν και πότε όχι. Γιατί δεν είναι όλοι απατεώνες, να το πούμε αυτό. Δεν ιδανίζουμε τα πάντα, αλλά υπάρχει και αυτή η εικόνα της αγοράς. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό το είναι θέμα συντελεστής κέρδους. Ναι. Δηλαδή, τι συντελεστή βάζουμε εδώ, στο κάθε πρόεδρο το οποίο θέλει. Ακούστε το συντελεστή εσχροκέρδειας, ακούστε τώρα. Συντελεστή εσχροκέρδειας, για πάμε. Αφού πούμε ότι στις 31 Οκτωβρίου 2022, πριν ξεκινήσει το καλάθι του νοικοκυριού, βγήκε μια ΚΕΑ η οποία έλεγε ότι ο συντελεστής, το περιθώριο του εμπορικού κέρδους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το εμπορικό κέρδος που είχε το 21 τον Αύγουστο. Μάλιστα. Σωστό. Εδώ. Εμείς λοιπόν Σεπτέμβριο. Αυτό το οποίο... Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο, οκτώβριο, το ίδιο είναι. Εγώ έχω μία ερώτηση προς όλους σας. Αν τώρα, 31 Ιουνίου, τελειώνει το καλάθι, έτσι τελειώνουν όλα τα καλάθια. 30 Ιουνίου. 30, εντάξει. 30 Ιουνίου τελειώνουν όλα τα καλάθια. Δηλαδή μετά θα δούμε ανεξέλεγκτες τιμές. Θα δούμε τεράστιες αυξήσεις. Τι θα γίνει? Το καλάθι είναι τόσο καιρό που συγκρατούσε δηλαδή την ακρίβεια. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που θα γίνει σήμερα. Αυτό που γίνεται τώρα. Τι αυτό δούμε? Που είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, είναι ότι οι αυξήσεις θα συνεχίσουν για όλο το 2023 με αμύωτη ένταση. Για πείτε μας το παράδειγμα με το γάλα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο είναι το εξής. Στην Ελλάδα, οι κτηνοτρόφοι, η αγελοδοπαραγωγή του γάλακτος, του στοιχίζει το γάλα το λίτρο 50 λεπτά. Ναι. Και οι βιομηχανοί το αγοράζουν 49 λεπτά. Μάλιστα. Η Ελλάδα παράγει το 35% του γάλακτος που χρειάζεται για κατανάλωση. Okay. Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι γιατί λένε όλες οι συσκευασίες ότι το γάλα είναι ελληνικό, ενώ παράγουμε μόνο το 35% και γνωρίζω ότι το άλλο είναι εισαγωγή υπό τη μορφή συμπυκνωμάτων ή υπό τη μορφή σκόνης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, οι βιομηχανοί στην Κύπρο, για παράδειγμα, που δραστηριοποιούνται και εκεί, το γάλα από τον κτηνοτρόφο τον Κύπριο το αγοράζει 79 λεπτά. Το ίδιο γάλα. Και ο καταναλωτής από το σούπερ μάρκετ το αγοράζει ένα 40. Και εδώ πόσο το αγοράζει? 1,90. 49. Άρα, με 1,90. Για να το βάλουμε σε τάξη. Ο Φρεμεντίτης, που είναι γαλακτοβιομήχανος, πουλάει γάλα δηλαδή, έτσι, πάει και παίρνει από τον Ιφλή, τον κτηνοτρόφο τον εδώ, 49, τον Έλληνα, 45, 49. Τον Ελλαδίτη, 49 λεπτά. Μάλιστα. Εντάξει. Ενώ σας στοιχίζει σας 50. 50. Και το πουλάει 1,90. Ο ίδιος βιομήχανος, ο Φρεμεντίτης, πηγαίνει και αγοράζει από τη Φόσκολο στην Κύπρο, ναι, όπου αγοράζει το γάλα 79 λεπτά και το πουλάει 1,40 στην αλυσίδα. Αυτό έχει να κάνει και με τη φορολογία? Μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Όχι. Δεν είναι φορολογία. Όχι. Δεν υπάρχει θέμα φορολογίας. Να ρωτήσω κάτι στο καλάθι. Είναι θέμα. Γιατί, κυρία Φωσκολά, μου επιτρέπετε, γιατί δεν αναγράφεται ότι δεν είναι γάλα ελληνικό? Αυτό είναι κατά 35% ελληνικό. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Οι κτηνοτρόφοι με αυτόν τον τρόπο τι πετυχαίνουν η κυβέρνηση? Αυτό το οποίο πετυχαίνει είναι να αφανίσει τον πρωτογενή τομέα. Γιατί όταν το στοιχίζει του κτηνοτρόφου 49 λεπτά, 50 λεπτά και το πουλάει με φθορά, με θύρα. Και αυτό δεν βάζω μέσα ούτε τα εργατικά, ούτε τις ζημίες τις οποίες θα υποστεί, ούτε τα κτηνιατρικά, ούτε τίποτα. Μόνο η διατροφή είναι αυτή. Μάλιστα. Άρα κύριε, αυτό που λέει, αυτό εδώ το γάλα, ας πούμε, που καμαρώνουμε ότι είναι 80 λεπτά, 90 λεπτά, 1 ευρώ τέλος πάντων, γιατί είναι πολύ χαμηλή η τιμή του μέσα στο καλάθι. Δεν είναι ελληνικό, μπορεί και να μην είναι ελληνικό δηλαδή? Όχι, σίγουρα δεν είναι. Είναι κατά 35% ελληνικό. Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Ναι. Και κλείστε. Υπάρχει αυτό, αλυσίδα ναι, σήμερα, ναι, η οποία έχει γάλα παστεριωμένο από την Πολωνία, 95 λεπτά, διάρκεια υψηλής παστεριώσης, διάρκεια ζωής, η λήξη, ημερομηνία λήξης, σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Αυτό το έχει, δεν είναι μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού, όμως στην αλυσίδα η σήμανση λέει ότι είναι στο καλάθι. Μάλιστα. Λοιπόν... Κύριε Ραυτόπουλε, κύριε Καούκη, Σπύρο μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.